Με τις εκκρεμότητες των δημοτικών εκλογών έχουν κλείσει και για την Κρήτη και το παζλ του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη να έχει ολοκληρωθεί μετά το πέρας του δεύτερου γύρου, οι νέοι δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Χερσονήσου στην πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση ξεδίπλωσαν στην Κρήτη TV το όραμά τους για την επόμενη πενταετία. Ο Μανώλης Μενεγάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ωραία Εχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη, αποκάλυψε πως η πρώτη παρέμβαση που θα κάνει με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2024 θα αφορά στο κυκλοφοριακό ζήτημα του Αγίου Νικολάου. Αγαπώ πολύ τον τόπο μας, όχι μόνο γιατί ζω εδώ, απλά έχω έτσι το προσωπικό μου όραμα, αλλά και γενικότερα και του συνδυασμού μας, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες να είναι ένας τόπος που θέλεις πραγματικά να ζεις. Ένας δήμος πρότυπο σε πολλά πράγματα, πιστέψτε με, μπορεί να το κάνει. Ο Δήμος μας υπήρξε πρωτοπόρος σε παλαιότερες εποχές. Από την πλευρά του, ο νέος δήμαρχος της Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, αναφέρθηκε στα σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, τα οποία συνιστούν άμεση προτεραιότητά του. Φανταζόμαστε, ας πούμε, μετά από 5 χρόνια, μια πόλη η οποία θα έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό και θέλουμε να είναι έτοιμη σε όλα τα σημεία. Στα δίχτυα ίδρυψης, στους δρόμους, στις υπηρεσίες. Να έχουμε ένα Δήμο ο οποίος θα μπορέσει να αγκαλιάσει και να υποδεχτεί αυτή την αύξηση του πληθυσμού και να μπορέσει και ο ντόπιος να χαρεί την πόλη μας, να χαρεί τις παιδικές χαρές, να χαρεί τους χώρους άθλησης των παιδιών, τα σχολεία. Θέλουμε δηλαδή μια ποιότητα ζωής. Ο σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου βρέθηκε στο επίκεντρο από τον νέο δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, τονίζοντας ότι θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις και για την Ενδοχώρα. Έχει αλλάξει ο χάρτης της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση πλέον καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο τοπικό γίγνεσθε. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση του χθες της έκδοσης απλών διοικητικών πράξεων. Είναι η αυτοδιοίκηση που πρέπει να συμβάλλει να αντιμετωπίσει τις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής, να πάμε στη νέα ψηφιακή εποχή, να πάμε στη δημοκρατική κατανομή της ενέργειας και κυρίως να αναλάβει ρόλο για πολύ σημαντικά πράγματα και κυρίως που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, να μην υπάρχει φτώχεια, να έχουν όλοι εισόδημα, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, ανεργία ή καθημερινότητα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες.